Πιστεύω ότι ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, θα έλεγα, με πολύ κόσμο, μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Τα παιδιά είχαν μονομαχίες, προσπάθησαν και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ, εντάξει, ότι δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσαν να παίξουν και οι δύο ομάδες. Βάσει το άγχος όμως και της βαθμολογικής ανάγκης ή εξέλιξη που θα έχει το παιχνίδι, θα έπαιζε πάρα πολύ ρόλο στη βαθμολογία. Είχε πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ ένταση όσον αφορά για την ποιότητα των παιχτών μας. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Έγινε ένα μάτς μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, άσχετα αν δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα γκολ. Στο δεύτερο, για ένα δεκάλεπτο, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και πιστεύω ότι ήταν από τα κομβικά σημεία. Οι αλλαγές που μπήκαν βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα και να της δώσει αυτό που έλειπε, που ήταν η σκέψη και η θέληση παραπάνω, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η επόμενη μέρα είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό που είναι να κάνουμε είναι να δουλεύουμε, να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να παίζουμε ανάλογα με αυτό που μπορούμε. Τα στάνταρ της ομάδας είναι πολύ υψηλά. Τα παιδιά είναι ερασιτέχνες, δεν αμείβεται κανένας. Όλα παίζουν για από χόμπι και αγάπη προς την ομάδα. Που σημαίνει ότι να είμαστε σοβαροί, που είμαστε μέχρι στιγμής, και όλα θα πάνε καλά. Είναι 10 παιχνίδια έχουν μείνει, είναι 5 εκτός έδρας παιχνίδια. Έχουν όλα τη σημασία τους. Αν είμαστε σοβαροί, δεν θα έχουμε να κινδυνέψουμε σε κανένα γήπεδο. Αλλά πάντοτε ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να γίνουν. Είμαστε το πρώτο φαβορί, αλλά δεν τελειώσει τίποτα.